Η τακτική της προσφυγής στη δικαιοσύνη για την κήρυξη μιας απεργίας ως παράνομη και καταχρηστική ακολουθείται για μία ακόμη φορά με τον ΕΦΚΑ με αγωγή που κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών να ζητά να αναγνωριστούν ως παράνομες οι απεργίες που έχουν προκηρύξει για αύριο και μεθαύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής και για αύριο 24ωρη απεργία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ. Οι απεργίες προκηρύχθηκαν μετά την εντολή που έδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ για την αναστολή των αδειών των υπαλλήλων την περίοδο των εορτών, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες και έκτακτες ανάγκες του ΕΦΚΑ. Οι δύο ομοσπονδίες εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ανακοίνωση του Υπουργείου για ανάκληση των αδειών, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα των χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων δεν θα λυθεί με την ανάκληση των αδειών των εργαζομένων που βιώνουν καθημερινά την εργασιακή τους εξόντωση. Ως τραμπικής έμπνευσης συμπεριφορά από πλευράς του Υπουργού, ώστε να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για την μεγάλη αύξηση των εκκρεμών συντάξεων, στρέφοντας την κοινωνία εναντίον των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, χαρακτήρισε την περικοπή των αδειών από τα Γιάννενα ο Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, σημειώνοντας ότι απότερος στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Η περικοπή των αδειών Χριστουγέννων για το προσωπικό του ΕΦΚΑ είναι μια τραμπικής έμπνευσης συμπεριφορά από τον αρμόδιο Υπουργό Χατζηδάκη. Προσπαθεί μέσω αυτής να αποκρύψει τις ευθύνες του για τη μεγάλη αύξηση των εκκρεμών συντάξεων. Στρέφει μέσω μιας ρητορικής μίσους την ελληνική κοινωνία ενάντια στους εργαζόμενους με όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό. Ο βαθύτερος στόχος αυτής της πολιτικής είναι στο τέλος η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι η ελληνική κοινωνία και οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. Ζούμε πρωτόγνωρες μέρες στην κοινωνική ασφάλιση με προσπάθεια αποδόμησης της, ανέφερε από την πλευρά του ο Πέτρος Σπυρόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων ΙΚΑ, Υπήρου και Λευκάδας, για να προσθέσει ότι επιχειρείται να στραφεί η κοινωνία εναντίον των εργαζομένων που δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση των συντάξεων. Μάλιστα, ο κ. Σπυρόπουλος εξήγησε ότι με την ανάκληση των αδειών των εργαζομένων δεν πρόκειται να κλείσουν οι εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί την τελευταία τριετία. Έχει προκηρυχθεί για αύριο μια 24ωρη απεργία από την ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ και μια 48ωρη απεργία από την ΠΟΠΟΠΚ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει προσφύγει στο Πρωτοδικείο Αθηνών για να κηρύξει την απεργία παράνομη και καταχρηστική. Είναι προφανές ότι ζούμε πρωτόγνωρες μέρες στην κοινωνική ασφάλιση, ζούμε μέρες που δεν τις είχαμε ζήσει στο παρελθόν με καμία κυβέρνηση και με κανέναν υπουργό. Γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη και συνεπής προσπάθεια αποδόμησης της κοινωνικής ασφάλισης. Ο υπουργός ζητάει από τον κόσμο να σταθεί απέναντι στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, λες και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ φταίνε για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει συνολικά στο φορέα. Πολλών ετών προβλήματα συσσόρευση συντάξεων από τριετίας. Πιστεύουν κάποιοι ότι επειδή ο Υπουργός βγήκε και είπε θα κόψω 5 μέρες άδεια τα Χριστούγεννα, θα έχουν τύχη και θα βγουν. Είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ένα πυροτέχνημα που δεν έχει στόχο καμία σύνταξη παραπάνω να βγει. Έχει στόχο μόνο να γυρίσει την κοινωνία απέναντι στους υπαλλήλους. Και είναι μια τακτική που απότερο σκοπό έχει, αφού δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, να έρθει ο ιδιώτης, ο οποίος και το Γενάρη τώρα κατατίθεται το νομοσχέδιο, με μάνατζερ ιδιώτες με πολύ μεγαλύτερους μισθούς από αυτούς που παίρνουν οι διευθυντές του ΕΦΚΑ, να κάνουν την προσπάθεια της ιδιωτικοποίησης. Φυσικά αργότερα, όταν αυτό το σύστημα είναι από γεννησιμιού του καταδικασμένο να αποτύχει, θα πούν λάθος κάναμε, ήταν μια επισφαλής επένδυση και ο κόσμος θα τα πληρώσει διπλά και τριπλά.